Ναι, Κώστα. Έχω ένα κάτοικο μαζί μου, τον κύριο Κυριάκο Μπαρδίο, ο οποίος είχε την ατυχία να διατηρεί επιχείρηση στη Βαριμπόμπη, η οποία κάηκε ολοσχερός από ό,τι κατάλαβα πριν από λίγες ημέρες. Πριν τρεις μέρες. Και είναι κάτοικος Τρακομακεδόνων και ανησυχεί τώρα και για την οικία του. Δεν ανησυχώ μόνο. Το μεσημέρι μου στείλανε ένα βίντεο, ήταν δύο παιδιά εκεί που βλέπετε τώρα η φωτιά. Και είχε ανάψει όπως ανάβουμε το. Ένα μπουκάλι νερό τη δίνανε. Παρακαλάγανε τα παιδιά, είχαν τραβάγανε βίντεο και παίρνανε την πυροσβεστική και λέγανε καλά του λέτε! Συγγνώμη γι' αυτό, δεν το κόβει κανείς, είμαστε στον αέρα. Απλώς έχουμε δίκιο ο κόσμος. Ναι, να μας πει λοιπόν. Μπορούμε να πούμε τα ίδια πράγματα χωρίς να βρίζουμε. Εγώ δεν έβρισα. Τι συνέβη λοιπόν με τα παιδιά που ζητούσαν τη συνδρομή της πυροσβεστικής? Παρακαλάγανε τα παιδιά να στείλουν ένα όχημα να ζήσουν το καντιλάκι. Και το λέγανε, το έχουμε το βίντεο εδώ. Θα πάρει φωτιά, παιδιά. Τελικά δεν στείλανε. Λοιπόν. Και από ένα καντιλάκι λέει ο κύριος ότι ξεκίνησε όλο αυτό το μέτωπο, Κώστα. Στείλανε μία φορά 6 αεροπλάνα, κάνανε μία ρήψη και αυτό ήτανε. Πυροσβεστικό. Λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη για το από τους ακροατές για αυτή την εικόνα. Δεν ήταν στο χέρι μου. Το βουνό πάλι να καίγεται, όπως βλέπετε, άνοιξε. Είναι σχέδιο, δεν εξηγείται. Η φωτιά να ξεκινάει από ένα καντιλάκι και να μην πηγαίνουν να τη σβήσουν. Τώρα ποιος θα τη σβήσει που κατεβαίνει μέσα στους Τρακομακεδόνες. Καίει όλη την παρνίδα. Παραιτηθείτε, κάψατε όλη την Ελλάδα. Και μένα το μαγαζί μου το κάψατε. Παραιτηθείτε επιτέλους. Όλη η Ελλάδα βράζει με σας. Τι να σας πω, ντροπή σας. Και πιένετε και λέτε, τουλάχιστον σώθηκαν οι άνθρωποι. Τι λέτε ρε, χωρίς περιουσία ο καθένας δούλεψε 50 χρόνια να χτίσει ένα σπιτάκι και να το χάνει την ίδια στιγμή. Είναι αγανακτισμένος ο κύριος Κυριάκος, όπως και όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή που τώρα απομακρύνουν.